καρδιά μου δεν υπάρχει. Στη ζωή μας κάποιο μυστικό. Οι άνθρωποι και οι δυο που κάνουν λάθη. Είμαστε εσύ και εγώ. Από ερωτευμένοι γίναμε δυο ξένοι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά, η ζωή προχωρά, κι άλλα προχωρά, κι όλα τα άλλα καλά. Λοιπόν, πεθαρουλίδες, εντάξει, έκανα λάθος στα lyrics, στο τέλος. Αυτό το μάθημα μου το ζήτησε ο μαθητής μου Αλέξανδρος που κάναμε τώρα μόλις μέσω Skype. Είμαι στην Αμάκρη εδώ και είχαμε ένα μαθηματάκι. Μόλις τελείωσα, το έχω φρέσκο στο μυαλό μου. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι, αλλά είναι έτσι χορευτικό. Είδα, έχει και πολλά views στο YouTube, είναι γνωστό, οπότε πιστεύω θα σας αρέσει. Παραίστικο. Είναι νομίζω τσιφτετέλη. Κάποιο τσιφτετελάκι ρυθμό κάνει ο Ιακωβίδης. Θα το δείξω αναλυτικά ακριβώς τι κάνει στο βίντεο που είναι με την ακουστική. Ο ρυθμός είναι εξής. Θα το δείξω πάρα πολύ αργά, βήματά και βήματά, και όποιος ενδιαφέρεται, κάτω στο description, έχω στο Patreon στη σελίδα μου ένα βίντεο μισής ώρας που εξηγώ τους 10 βασικότερους ρυθμούς ελληνικούς, τους πιο βασικούς, χασάπικο, τσιφτετέλη, καρσιλαμά, παλιό ζεμπέκικο, νέο ζεμπέκικο, καλαματιανό, υπηρώτικο, και κάποιους άλλους δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μπορείτε να τους τσεκάρετε να δείτε ακριβώς. Όποιος γίνει Patreon ξεκλειδώνει αυτό το βίντεο και μπορεί να τους μάθει, και έχω και παραδείγματα τραγουδιών, και άμα το ξεκλειδώσεις έχεις και την πρόσβαση σε όλες τις ταμπλατούρες που έχω μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε το ρυθμούλι και μετά θα δείξω τις συγχορδίες του κομματιού, κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, παίζουμε στην αρχή μια λα μινόρε, ας πούμε. Έτσι, και μπαίνεις. Έμαθα καρδιά μου δεν υπάρχει. Ο ρυθμός αυτός έχει φίμωση. Δηλαδή παίζουμε τη συγχορδία και αφήνουμε μετά την πίεση τα δάχτυλά μας και κάνουμε φίμωση. Δηλαδή περνάει πένα πάνω από τις συγχορδές και ακούγεται αυτός ο κρουστός ήχος. Πώς γίνεται αυτό? Αφού παίξουμε τη συγχορδία, μετά αφήνουμε τις συγχορδές, αλλά δεν τις αφήνουμε να ακουστούν, ούτε τις πιέζουμε καθόλου. Τις έχουμε ίσα ίσα να χαϊδεύουμε τις κορδές για να μην βγάζουν ήχο, να βγάζουν αυτόν τον κλειστό ήχο. Και μία, κάποιες στιγμές παίζουμε, κάποιες στιγμές φημώνουμε. Ο ρυθμός είναι αυτός εδώ, τον έχω κάνει με βελάκια, κάντε παύση να το δείτε ή να το γράψετε. Τα βελάκια είναι κάτω πάνω, το κάτω είναι χτύπημα το χορδό προς τα κάτω, το πάνω προς τα πάνω. Και όπου έχω χ κάτω από τα βελάκια σημαίνει ότι κάνουμε φήμιωση. Δηλαδή ο ρυθμός πάει παμ, παμ, τσουκου, παμ, τσουκου. Παμ, τσουκου, παμ, τσουκου. Κάτσε να το εξηγήσω. Λοιπόν, ο ρυθμός είναι ο εξής. Κάτω. Κάτω. Το πρώτο χτύπημα ήταν λίγο πιο ασθενές και το δεύτερο είναι πιο δυνατό. Και μετά κάνουμε, αφήνουμε την πίεση στις κορδές και κάνουμε κάτω πάνω φήμωση. Δηλαδή, κάτω. Κάτω. Κάτω πάνω φήμωση. Και τώρα κάνουμε ένα χτύπημα προς τα κάτω. Πιέζονται στις κορδές. Οπότε έχουμε παμ. Τώρα αφήνουμε την πίεση και κάνουμε πάνω κάτω με φίμωση και μετά πιέζουμε και πάμε προς τα πάνω. Οπότε από την αρχή έχουμε. Και στο τέλος έχει κάτω πάνω με φίμωση και μετά κάτω πάνω χωρίς φίμωση και μετά κάτω πάνω με φίμωση. Οπότε όλο πολύ αργά. Άλλη μια. Και άλλη μια. Συνεχόμενα. Ξανά.
νομίζω τον καταλάβατε. Πάμε να δούμε τις χορδίες. Παίζει λα μινόρε στην αρχή, στο πέμπτο τάστο. Μπαρέ, πώς είναι η σολ μινόρε, αλλά στο πέμπτο. Έμαθα καρδιά μου δένει. Σύφεση μετά. Ή μπορείς να την πεις και λα δίεση. Σαν τη φα ματζόρε στο έκτο τάστο. Πάρχει. Σολ μινόρε. Στο τρίτο τάστο. Μια φορά πάλι το ρυθμό. Α. Και μετά πάλι λα μινόρε. Οπότε, πολύ αργά. Έμαθα καρδιά μου δεν υπάρχει. Σολ. Λα. Και τη δεύτερη φορά πάει η ύφεση, η λα δίεση. Σολ. Και εδώ πάει τώρα σπαστός ο ρυθμός με λα δίεση και λα. Λα δίεση ματζόρι και λα ίση ύφεση ματζόρι και λα μινόρε. Δηλαδή τώρα σπάει το ρυθμό, τον κάνει έτσι. Και καταλήγει στη ρε μινόρε που είναι ακριβώς από κάτω στο πέμπτο τάστο. Οπότε όλο το κουπλέ είναι λα μινόρε. Έμαθα καρδιά μου δεν υπάρχει. Σολ μινόρε. Δεύτερο μέρος. Έκτο. Εκεί που λέει από ερωτευμένοι γίναμε πιο δυο ξένοι, σολ μινόρε, για δύο μέτρα, δύο χωρίς το ρυθμό δηλαδή. Ξανά. Λα μινόρε. Και μετά στο ξένοι, ρε μινόρε. Ξένοι. Και εγώ το έκανα με αυτό, έκανα. Γέμισμα που κάνουν οι τρομπέτες, το οποίο είναι στη λα χορδή στο 5ο τάστο, μετά στο 8ο, μετά στη ρε χορδή 5, 6, 7 και μετά στην σολ χορδή πάλι 5, 6, 7. Οπότε όλο μαζί είναι. Και μετά μπαίνει στο ρεφρέν με λα μινόρε. Κατσέκα, κάνει λα μινόρε, κατσέκα και μετά δύο φορές κοφτή. Κατσέκα και μπαίνει στις χορδίες τώρα πάλι με το ρυθμό του τσιφτετελικό. Λα, ρε μινόρε, κατσέκα, λα, σι ματζόρε, σολ μινόρε. Σι ματζόρε ύφεση. Σολ μινόρε. Λα μινόρε. Και τη δεύτερη φορά που λέει κάτσε καλά μπαίνει με σι ύφεση ματζόρε. Σολ μινόρε. Και μετά λα μινόρε. Και ξαναπάει στη ρε μινόρε από κάτω. Ξαναδείχνουμε το ρεφρέν. Λα μινόρε. Κάτσε καλά. Αυτό είναι όλο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.
και τα λέμε στο επόμενο μάθημα.